Του Τιμίου είναι σήμερα. Του Τιμίου είναι βασιλιά. Του Τιμίου λοιπόν. Σόφη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ αγάπη μου και βέβαια έχεις και εσύ γιορτή σε τρεις μέρες. Αλλά... Θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο μια παύση και τη Δευτέρα θα επανέλθουμε δυναμικά. Ωραία. Να ξεκινήσω λοιπόν εγώ με τα χρόνια μου πολλά. Στο Στάβο που τον έχω δίπλα μου, στους 40 πόντους. Αμέτρητα μετρητά. Μάλιστα. Χίλια χρόνια χρυσά ευτυχισμένα. Και πολύ χαρτί, το οποίο να μην είναι υγείας. Ναι. Κλασική ευχή. Ναι. Θέλω να συνεχίσω με δύο ακόμα χρόνια πολλά σε κορυφαίους στάβρους της πόλης. Διαλέγει. Ο ένας είναι ο γνωστός Κουκ, παλαιότερος μπασκεμπολίστας του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ακούμπησε ποτέ φυσικά. Ήταν... ναι, δεν ακούμπησε, όχι γιατί δεν ήταν χαρισματικός. Ήταν στην εποχή του Λέβιξτον, του Κόρφα, του Μπάνε, του Πρέλεβιτς. Ναι. Οπότε ήταν ένα παιδί που συμμετείχε. Συμμετείχε στις προπονήσεις. Συμμετείχε ενεργά στις προπονήσεις. Ναι. Το Στάβο λοιπόν του Κουκοδίτσκα, τον ευχόμαστε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Η Μπίλια να πηγαίνει πάντα εκεί όπου βάζει τα χρήματά του. Ναι. Όταν κάνει αλλαγές να τις βρίσκει. Ναι. Και να βρίσκει 6-7 διαδοχικές μπιλιές. Είναι καλά. Ναι. Αυτή είναι η ευχή. Ναι. Η υγεία έπεται. Γιατί αν γίνουν αυτά θα έχει και υγεία και θα είναι και όλοι καλά η δίπλα του. Ναι. Και το τρίτο στάβο που θέλω να πω τα χρόνια μου πολλά είναι ένας πλούσιος κανονικός της πόλης. Ναι. Κανονικός, ούτε τον κάνει ούτε ήταν κάποτε. Ναι. Από τα 12-13 χρονών που τον γνωρίζω είναι σταθερά σε αυτή τη γραμμή των πλουσίων. Ναι. Σε αυτή, άρχοντας κανονικός, ο βίος. Ξέρουν για ποιον μιλάω αρκετοί μέσα στην πόλη. Ναι. Πολύ χαρτί. Και άριστος χαρακτήρας. Να είναι καλά. Ευτυχία λοιπόν σε όλους αυτούς. Και στις σταυρούλες φυσικά. Δεν έχω σταυρούλα. Εγώ είχα παιδικό έρωτα σταυρούλα. Αρρώστια, ναι, μεγάλη. Ναι, και. Βέβαια. Τίποτα. Ανεκπλήρωτος. Στέφτηκε με παταγώδη αποτυχία. Ναι. Λοιπόν, θέλω αφού είπες για το τι γιορτάζουμε σήμερα, να δω τι ξέρεις για τη γιορτή σου. Δεν έχω ιδέα. Δεν. Μαύρα τα μεσάνυχτα. Αλλά θα το παλέψω, ρε, θα σε βοηθήσω. Θα παλεύω, θα σε βοηθήσω γιατί εγώ στην ιστορία είμαι καλούτσικος. Ναι. Να ξέρεις. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα την έβρεση του Τιμίου Σταυρού και την ανύψωσή του θρησκευτικά. Ναι. Άκου πώς ξεκινάει αυτό το παραμύθι και πώς τελειώνει όμως, γιατί δεν συμφωνώ στο τελείωμά του. Ναι. Η Αγία Ελένη ήταν η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και το 326, πες ότι δεν τα διαβάζω και τα λέω απ' έξω αυτά, έχει μεγάλη σημασία. Ισχύει. Δεν είναι κανένα σκονάκι, τίποτα. Τίποτα. Το 326 μετά Χριστόν πηγαίνει να ευχαριστήσει στους Αγίους Τόπους τον Χριστό για τις επιτυχίες του γιού της, του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Που οι επιτυχίες δεν ήταν άλλες, ναι, να σφάζει. Λέει Λατίνικα. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Εκτελέσεις και αυτά. Ναι, και... ναι, άγιε. Ναι, αυτή ξέρει. Όταν σκοτώνεις, λέει έναν, είσαι φωνιάς. Όταν σκοτώνεις χίλιους, είσαι κατακτητής. Και όταν τους σκοτώνεις όλους, είσαι Θεός. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Mm. Ψάχνει λοιπόν η Αγία Κατερίνη εκεί. Η Αγία Ελένη. Και βάζει ιδέα να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Πού σταυρώθηκε ο Χριστός. Mm. Ψάχνει 9 χρόνια. Έτσι. Και ο βασιλικός. Ο βασιλικός μύριζε συνέχεια αυτό το φυτό που μύριζε ωραία. Πήγαν κοντά, την οδήγησε στον τόπο. Όπου έτσι λέει η παράδοση, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, βρήκαν λοιπόν τους σταυρούς. Αλλά βρήκανε τρεις σταυρούς. Ναι. Άλλο πρόβλημα. Ήταν ο Χριστός και ο Βαραβάς αυτός και εκείνος που μετάνιωσε στο 95 ναι, και πήρε τη βασιλεία των ουρανών. Ναι. Δηλαδή τι μας λένε, κάντε αμαρτίες όσοι θέλετε. Και στα 85 λέτε, συγγνώμη κύριε, δεν ήθελα να τα κάνω. Ναι, αυτά, αυτά και αυτά. Ναι. Άπειρα τα ανομήματα, τέλος πάντων. Και είμαι καλά. Τέλος πάντων, βρέθηκαν οι σταυροί. Ποιος είναι όμως τώρα. Ποιος είναι, έχουν περάσει και 9 χρόνια από το ψάξιμο, 335 χρόνια και είχαν μία νεκρή δίπλα. Ακουμπάει μία νεκρή τον ένα το σταυρό, τίποτα. Ακουμπάει το δεύτερο, τίποτα. Ακουμπάνε την νεκρή στον τρίτο το σταυρό και ανασταίνεται. Μιλάμε σαν άλλος Λάζαρος. Τέτοιο παπά. Ναι. Εντάξει, παιδιά, εγώ αυτό συγγνώμη, δεν θα το πιστέψω. Δεν θα το πιστέψω. Δηλαδή, με συμφέρει, ναι, με συμφέρει θεωρητικά. Ναι, σφαίρα σε συμφέρει, ναι, ναι. Γιατί μπορώ να πουλήσω ένα παπά σε μια καλή χριστιανή ότι εγώ, το όνομα μου. Η ημερομηνία λοιπόν ήταν, ναι, όπως τα λέει και αυτός που κάνει στην ΕΦΤ1 ναι, τα αφιερώματα με την ωραία τη μουσική, ναι, η ημερομηνία τότε έγραφε 14 Σεπτεμβρίου του 335 μετά Χριστόν. Ναι. Η μέρα ανυψώσεως του Σταυρού. Κάναμε και εγώ και θρησκευτικά. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Άστο, ρε φίλε. Ρε. Εδώ που θα κάνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Απ' όλα, επί παντός επιστητού. Φίλε, και θρησκευτικά, να σου πω και κάτι άλλο. Αν υπήρχε κολπέτ τότε. Έβρεση σταυρού. Θα έδινε απόδοση εκεί, υψηλή. Όχι μόνο ψηλή, και μετά στους τρεις. Το φαβορί ποιο ήταν. Ποιο ήταν, δηλαδή. Άλλο ξύλο το ένα, άλλο ξύλο το άλλο. Ναι, επίσης. Θα αναστηθεί ή όχι η νεκρή. Αυτό είναι άστο, αυτό ότι δεν παίζεται. Δεν τα πει. Κλειδωμένο αυτό. 1-0 ότι δεν. Ναι. Και όσα λεφτά θέλεις παίρνεις στην Ανάσταση. Ναι.
Στην οποία φυσικά ο Τζόγος έπαιξε όλο και στην εποχή του Σταυρώσεως του Κυρίου. Κάτω δεν παίζανε ζάβια οι άλλοι σωματοφύλοι. Παίζανε ζάβια. Ναι. Ζάβια, κανονικά. Ζάβια. Για να δω λίγο την κατάσταση στον Τζόγο. Ποιες είναι οι καλές ζαβιές, τις ξέρεις? Οι καλές ζαβιές. Ναι, πας και παίζεις ζάβια σε ένα χαμετυπίο. Ξέρω τις κακές. Πες τις κακές. 5-2. Όχι, ρε φίλε. Τι? Όχι, ρε φίλε. Τι 5-2. Τι. Όταν... ντόρτια. Ναι, τι είναι τα ντόρτια. Κακό. Τι είναι, τριάρι, τεσάρι, πεντάρι, τι είναι τα ντόρτια. Τεσσάρες, τεσσάρες είναι τα ντόρτια. Ναι. Μαύρα μεσάνυχτα, θες πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Όχι, στο σάρι δεν το έχω. Οι καλές οι ζαριές λοιπόν, μαθαίνουμε το κομμάτι. Είναι οι εξάρες, εξάρες, ναι. Το 6-5, ναι. Οι τριάρες. Είναι ωραίες ζαριές αυτές. Ναι. Τέσσερις καλές, ναι. Τέσσερις κακές. Ναι. Όλες οι άλλες είναι κενές. Οι κακές ποιες είναι? Οι άσοι, το 2 άσο, ναι. Οι διάρες, ναι. Και τα ντόρτια που λένε. Αυτά είναι. Αρκετό μάθημα περί τζόγου τώρα. Το 7, γιατί μου έχει κολλήσει εμένα κάτι. Μήπως 7-11. Μπορεί. Ναι, άλλο αυτό είναι ολόκληρο φωτιστήριο. Αν ξεκινήσουμε τώρα, τελειώσουμε Πάσχα του 19. Λες να παίζουμε ζάρια τώρα όσο είμαστε στην εκπομπή, να βάλουμε ένα τέτοιο. Όχι, ρε, όχι, όχι. Όσο είμαστε στην εκπομπή, θέλω να μας βοηθήσει να μην δουλέψουμε στον χώρο της τύχης μόνο των ζαριών, αλλά στον χώρο της γνώσης στοιχηματικής, της Goldbet, που μας καθοδηγήσει η φίλη μας η Σοφία, το τι γίνεται σήμερα. Γιατί έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Σήμερα έχει πολλά παιχνίδια. Ναι. Και το Σαββατοκύριακο έχει πολλά παιχνίδια. Μετά, με την ησυχία μας. Ας πει η Σοφία σήμερα τι έχει. Ναι. Έχει μπάσκετ, λοιπόν, μάσκετ. Σήμερα έχουμε με την Γκανιώτα Γερμανία στο παιχνίδι Dortmund με τη Φραγκφούρτη στις 9.30 που ξεκινάει. Dortmund Φραγκφούρτη, πολύ σφιχτή η Φραγκφούρτη. Μέτρια, έως απαράδεκτη. Θα παίξουμε. Άχρωμη, άοσμη και άγευστη. Θα παίξουμε Dortmund. Ναι, βέβαια θα εγώ παίξουμε. Επειδή είμαι φτωχός όμως, αντίθεση με σένα, θα τη βάλω και ένα goal handicap που δεν μ' άφησε να βάλω με το Βέργιο. Ναι, το οποίο ήταν. Ναι. Όχι, την τότε μπορεί να δουλέψει άσο και over, φίλε μου. Δεν είναι η Φραγκφούρτη. Μπορεί να σου κάτσει 2-0 και τραβά τα. Α, ναι. Ναι, δεν είναι η Φραγκφούρτη, δεν βάζει. Ναι. Εγώ δεν επηρεάζω. Ναι. Προτείνω εγώ. Έχει, είναι πιο σφιχτή η Dortmund. Έχει δέσει λίγο. Άλλο match off μας. Επίσης Γαλλία. Στις 8, Nice Rennes έχουμε μηδενική Γκανιώτα. Nice Rennes. Πήγε έφυγε ο Μπαλοτέλη. 100 κιλά ήταν. Ναι. Έφαγε λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Ήταν δύσκολες στιγμές λίγο. Ήθελε να περάσει ένα χωρισμό. Μελλοντικό, γιατί δεν είχε χωρίσει. Αλλά. Πάρε δεν πας 100 κιλά, ρε φίλε. Δεν πας. Νίσ με ποια? Με τη Ρεν. Σφιχτή και η Ρεν. Ξέρεις ποιο με θυμίζει πέρσι ο Μπαλοτέλη. Εκείνον τη ΣΑΚ που τον είχε φέρει ο αείμνηστος Ψωμιάδης. Τον Ράμπερ Σανατανά. 18 μπριζόλες, έλεγε για ζέσταμα. Και μετά λέει φέρτε να φάω. Μια μέρα έτσι ξεκινούσε. Θα κάνουμε ένα ποτ πουρί με Γιαννούλη και σένα. Ναι. Να σου πει ο Γιαννούλης για Σόφο. Τώρα που λες για Γιαννούλη, θα τους δώσω στιγνά και στεγνά. Ναι. Να πω μια ιστορία και επανερχόμαστε στην Κολμπέτ. Ναι. Ένα μεσημέρι ξεκινάει ένα γεύμα στην πάρα πολύ ωραία ταβέρνα των καλών καθουμένων στην Πολύχνη του φίλου μας του Στέφανο. Γνωστό και σφάχτη μπριζόλας, όπως βλέπουμε στο Instagram συχνά πυκνά. Μάλιστα. Ναι. Ο οποίος Στέφανος δεν έχει ούτε όπλο, ούτε ναρκωτικά, ούτε λευκή σάρκα, εμπορεύεται κρέας, έτσι, σε εξαιρετική ποιότητα. Ναι. Και ενώ στο μαγαζί γινόταν χαμός, έρχεται μια τριάδα η οποία παρτιζόταν από τους κάτωθοι. Ζήση Βρίζα, ναι. Γιάννη Γιαννούλη και Ευθύμη Ρετζιά. Εγώ έγινα το τέταρτο, τριάδα. Μέρος της παρέας 6 ώρες μετά. Και γιατί λέω 6 ώρες μετά? Το φαγητό ξεκίνησε στις 3 ώρες το μεσημέρι και τελειώσανε στις 1.30 το βράδυ. Ναι. Είχανε τελειώσει όχι μόνο τα κρέατα και τα ποτά. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί άμα αρχίσουν και πίνουν και αυτοί δύσκολοι είναι. Ναι, δύσκολοι. Δεν είναι δύσκολοι. Ναι, ναι, ναι. Δύσκολοι. Εκπληκτική παρέα με τρομερές ιστορίες. Η οποία παρέα μπορεί να σε αφήσει, ξέρω εγώ, στο τραπέζι να βγουν 5.000, μπορεί να τους γυρίσει το μάτι και να πει δεν παίρνεις μία. Ναι, έτσι. Και είναι επικίνδυνη, ναι. Δεν είναι. Δηλαδή ο μαγαζάτορας, στην προκειμένη περίπτωση, ο Στέφανος, όταν τους είδε, υπήρχε αυτή την χαλμολύπη. Χαλμολύπη, ωραία. Υπήρχε αυτή η χαλμολύπη. Πόσο γρήγορα εσύ. Η χαλμολύπη. Πω, ληστεία τη έκφραση, χαλάλη του. Χαλάλη του. Σε έδειξα. Ναι, ναι, ναι. Έδειξες. Όπως ο Γκάλης στο Γιαννάκη μετά τη ασίστ. Ναι, σε έδειξα. Ωραίο πράγμα ο άνθρωπος που βάζει γκολ να δείχνει αυτόν που το ετοιμάζει. Όποιος δεν το κάνει, μπαίνει στη μαύρη λίστα. Και πόσες φορές ένα γκολ. Το γκολ το πρόσφατο του ΠΑΟΚ. Του Μαουρίτσιο, η πάσα στον Μπρίγιοβιτς με τη Σπαρτάκ. Δεν είναι τα 3/4 δικό του. Πού τη πάει ο Μαουρίτσιο στην άδεια στήρα να το κάνει γκολ ο Περιγιοβίτς. Στα 9 δέκατα. Στην άδεια εκεί δεν χάνεται ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή πρόβλημα. Πες ότι έχει τύφλωση ξαφνικά ο Περιγιοβίτς. Δεν χάνεται. Ναι, θα το βρει. Κάπως θα τη χτυπήσει. Η τύφλωση του είναι στο δευτερόλεπτο. Ναι, για λίγο. Ναι. Κάτι να σκεφτεί. Θα τη βάλει την μπάλα μέσα όμως. Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν χρειάζεται κάνει κάτι βασικά. Είναι εκεί και τη σπρώχνει μέσα. Έχουμε χαιρετίσματα και χρόνια πολλά από τον τεράστιο Αλέκο Ζαμάνη που τον βλέπω. Α. Το πρότυπο. Της διεύθυνσης καζίνου του πλανήτη. Αρχοντική προσωπικότητα, ναι. Πνεύμα οξύ, ναι.
Γελάει ο κόσμος. Μόνο αυτό έχω να πω. Τέτοια... Πέντε γλώσσες. Έξι γλώσσες, σπουδαγμένο στα εξωτερικά, ναι, επί πολλά χρόνια, και στη συνέχεια διευθυντής σε ένα από τα κορυφαία καζίνο της Ελλάδας. Ένας από τους 8 διευθυντές. Ναι. Ναι, δηλαδή άμα το δεις έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Συνολικά 8 είχε από την αναπάνηξη. Συνολικά 8 όλα τα καζίνο στην Ελλάδα. 8, ένας από τους 8. Ναι, είναι. Τίτλος τιμής, φίλε. Αναμφίβολα. Ναι, αναμφίβολα. Πλέον δεν είναι στη χώρα μας. Δηλαδή όταν γίνει η εθνική καζίνο θα παίξει. Θα παίξει. Θα παίξει ένα, ναι, ένα δεξιμπάκ, ένα βολίστας. Μην το φανταστείς ποτέ τον Αλέκο, τον οποίο Αλέκο τον έλεγα πριν χρόνια. Σε έχουν γραμμένο Αλέκο δωμάτια, παύλα δωμάτια. Γιατί εξυπηρετούσε στα δωμάτια του Παύλου Καράς έντεχνα για κάποιες μειώσεις τιμών. Ναι. Μόλις όμως έφυγε από αυτόν τον χώρο, αμέσως τα τηλέφωνα περιορίστηκαν κατά 98%. Και τότε κατάλαβε ποιοι είναι οι αληθινοί φίλοι και ποιοι ήταν οι γνωστοί που τον εκμεταλλευόντουσαν απλώς. Ναι, έτσι γίνεται σε αυτά τα θέματα, φίλε. Καλά, διαφωνείς ότι αυτό γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το λέω, Αλέκο, θα θυμάσαι αυτά και όλοι οι κύριοι. Ένα μήνυμα θα περάσουμε σήμερα, ότι η ταπεινότητα είναι αυτή που σε κάνει σπουδαίο και ο σεβασμός είναι αυτός που σε κάνει άνθρωπο. Να σε σέβονται λοιπόν. Τα λες πάρα πολύ ωραία και μάλλον σου ρίχνει πινελίκια στο κινητό αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν θα το έλεγα. Μάλλον σου ρίχνει πινελίκια. Πολλά ματς σήμερα η Golbet με ασύγκριτες διαστημικές αποδόσεις. Άλλο. Ισπανία έχουμε σήμερα. Ισπανία. Σημαντικό ποντάθμο. Ένα ματσάκι όμως το τιμές. Ράγιο, ναι, στις 10. Και έχουμε πολλά. Έχουμε Σερβία. Ράγιο Μαγεκάνο. Με την Ουέσκα. Την νεοφώτιστη Ουέσκα. Αυτή τώρα, φίλε, η Ράγιο είχε έναν προπονητή, τον Καραφλό, τον Πάκο, όπως λεγόταν. Πάκο πες. Ναι. Ο οποίος, φίλε, με όποιον και έπαιζε, έπαιζε ο Κρέσπο τότε, κύριε, και είχαμε και γενικά σύνδεση με παίκτες, μάνατζερ, παρατρεχάμενος, δηλαδή μαθαίναμε τι γίνεται. Φίλε, τους έλεγε με όποιον και να παίζουν, ότι πιέζουμε εμείς την μπάλα, θέλουμε την κατοχή και τέτοια. Υπήρχαν παιχνίδια που τρώγανε 5 γκολ για πλάκα. Αλλά θέλανε την κατοχή. Αλλά υπάρχει, φίλε, ένα Ράγιο Βαγεκάνο Μπαρτσελώνα που έχει ποσοστό κατοχή σε Ράγιο. Ναι, αλλά δεν λέει κάτι, φίλε, το ποσοστό κατοχή. Εννοείται δεν λέει κάτι, αφού πέσανε. Ρε. Βέβαια, τι να πει. Πέσανε οι άνθρωποι. Δεν πα όταν είσαι Ράγιο να πάρει την μπάλα στα πόδια σου. Κάτσε πίσω, ταμπούρα σου. Βάλε 2-3 λεωφορεία όπω έβαζε παλαιότερα ο Μουρίνιο στην Τζέλσι. Πάμε, πολέμησε εκεί να δεχτεί λίγα. Όχι, δεν θα χάσει. Να δεχτεί λίγα. Ο σκοπό είναι να έχει να ξέρει να αντιμετωπίζει στα μάτια την πραγματικότητα. Όπω ο Πάοκ πρέπει να αντιμετωπίσει αύριο την πραγματικότητα όπω πρέπει. Το μάτι σοβαρότητα απόλυτη. Απόλυτη. Δύσκολη έδρα. Έδρα στην οποία, φίλε μου, αυτό το διάβασα, δεν το ήξερα απ' έξω. Σε 40 μάτς, ο ΠΑΟΚ έχει 22 ήττες. Δεν ξέρεις ιστορία. 12 ισοπαλίες και 6 νίκες. Η ιστορία μου πάει, γιατί θα σου πω. Την έγραψα και σήμερα στο SDN. Τότε έχουμε να κερδίσουμε 20 χρόνια. Δεν είναι 20 ήττες. Ναι, αλλά έχουμε να κερδίσουμε 20 χρόνια. Ναι. Και ξεκινάει την ομιλία ο Μπάγκεβιτς. Στο μεταξύ βράζει το γήπεδο απ' έξω. Ωραία έδρα, μου αρέσει το γιατί που λέει. Πάρα πολύ μακρύ. Ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπως πρέπει. Τεντώνεις το χέρι σου και πιάνεις τον επόπτη. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε να κερδίσουμε 20 χρόνια. Λέει τέτοια και πετάγεται ο κολλητός σου. Ναι. Και του λέει 21. 21, τον έφτιαξε. Τον έφτιαξε. Και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι δικαιώθηκε ο 21. Στον Όφη, θα σε πω μια ιστορία εντάχει, Αλέφαντος και Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι. Είναι η εποχή που ο Όφη είναι πάρα πολύ καλός. Με Βλαστό, Μαχλά, Χανιωτάκη, Βέρα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και κατεβαίνουμε το αεροπλάνο. Ο Αλέφαντος προπονητής του Ηρακλή. Πιάνει αγκαλιά το Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Όχι ιδιαίτερη ομορφιά, αλλά πάρα πολύ καλό παιδί και εκπληκτικό αμυντικό χαφ. Κρίμα που δεν έκανε μεγάλη μεταγραφή. Τώρα μιλάμε για το. Και τον φάγανε για την κλωτσιά στο Ζάιτς, φίλε. Τον κυνηγούσαν και στο θάνατο. Άκου λοιπόν, πιάνει αγκαλιά ο Αλέφαντος τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο και το λέει: Γιωργάκη, εμείς αμυντικά. Θα το πολεμήσουμε το μάτς. Δύσκολη έδρα, καλό συνόφι και 0-0 μια χαρά είναι. Εντάξει το λέει ο Γιώργος. Συνεχίζουν αγκαλιά. Λέει, κοίταξε να δει. Λέει, η έδρα είναι δυνατή, κόσμο θα έχει. Και 1-0 να χάσουμε. Δεν λέει τίποτα. Πολεμήσαμε, κύριε. 1-0. Οι άλλοι καλοί. Πώς θα γίνει. Συνεχίζοντας αγκαλιά, προχωράνε. Λέει, Γιώργο, να σε πω και κάτι. Και δύο. Και δύο. Τι θα μας πούνε, δεν κατάλαβα. 2-0. Ένα σκόβ λογικό. Ωραίο, μια. Εντάξει. Συνεχίζουν αγκαλιά. Λέει, Γιώργο, να σε πω και κάτι, λέει. Και 3-0, δεν κατάλαβα. Παίξαμε, προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Θα δώσουμε τον αγώνα μας 3-0. Ναι, ναι, χάσαμε. Ναι. Και μετά τον κάνει την τελική αγκαλιά και το λέει ο Αλέκος, ο Νικολάκης, ο Αλέφαντος. Γιωργάκη, καμιά εξάρα μη φάμε, σε παρακαλώ. Καμιά εξάρα και ξεφτυλιστούμε και πώς θα γυρίσουμε. 3-0 το μάτς για την ιστορία. Υπάρχει σχετικό με Αλέ,
όπου έχει αναλάβει κολλητό σου, ο οποίο μοιράζει χρήμα στην αρχή. Ναι. Παίζουν με τον Παναθηναϊκό. Τότε έχει κάτσει μια κέντα και στον Πανιόνιο έχουν πολλούς Μακεδόνες. Πολλούς, δε κόλμη. Μπαίνει μέσα ομιλία Βαλέφαντος. Εσείς οι Μακεδόνες και ξέρω ότι έχετε ψυχή και ο Παναθηναϊκός θα έρθει να κάνει το παιχνίδι του και εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε γιατί έχετε ψυχή οι Μακεδόνες. Μπαίνει ο κολλητός σου μέσα. Δηλαδή, άμα κερδίσουμε ένα εκατομμύριο ο καθένας. Αυτά είναι. Το στροφάριο, κύριε Αλέ. Τα αρκίδια με τις Μακεδόνες, παίξτε και το εκατομμύριο. Απλά, απλά. Η γοητεία της απλότητας. Απλά, απλά. Λεφτά, λεφτά είναι, ισοπεδώνουν τα πάντα. Ξέρεις ότι υπάρχει ομιλία προπονητή του ΠΑΟΚ για τη Μακεδονία και πόσο σφίχτες είμαστε σε 11 με 9 ξένους. Και δεν καταλάβαινε τίποτα. Τίποτα, δεν καταλάβαινε. Τι να, μαύρα τα μεσά. Και κάναμε μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εγώ εκείνο που θέλω αύριο από τον ΠΑΟΚ και σε όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ, έτσι, προσωπική μου θέληση, δεν μου αρέσουν αυτά τα φάτε τους, τα πνίξτε τους, τα τέτοια. Ο ΠΑΟΚ είναι ποιοτικότατος. Να μπει, να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί, με ένταση και όπως πρέπει, με μονομαχίες, γιατί εκείνο και όλα τα μάτς, ένταση στις μονομαχίες και το αποτέλεσμα το επιθυμητό, εγώ θεωρώ ότι θα έρθει εύκολα ή δύσκολα, μακάρι να έρθει εύκολα. Ο Όφι είναι σε μια μεταβατική περίοδο γιατί αλλάζει διοκτησία. Σοβαρά παιδιά όπως ο Γιώργος Σαμαράς, ο Ηλίας Πουσανίδης. Και γνώση στο αντικειμένο. Γνώση στο αντικειμένο εννοείται και ουσιαστικά καθοδηγούν τον νέο παιδιτή σε μια σοβαρή στάση. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω ότι πολλά ούτε δεν ξέρει κανείς τίποτα, φίλε. Πολύ σκοτάδι. Πολύ σκοτάδι και καλά κάνει. Σκοτάδι, όχι σκοτάδι, το κακό του σκοτάδι. Έρχεται ο κολλητή, πώς λέγανε για το φίλο σου. Ποιο λες? Ο Βλάσης Τσέκας. Αυτό τον δάγκο σου φθηνά, τον έφεξε. Όχι, όχι. Δεν προλάβες. Δεν τον έζησε αυτόν πολύ. Δεν τον έφεξε. Τα έπαιρνε όλα με Παναθηναϊκό, θα πάω από τα άτομα. Εμάς ήρθε πρώτα. Πάντου, όπου έφεξε κάτι κοτσοπατινάδες, μετά αλλού. Αλλά δεν τον τράκαζε πουθενά αυτόν. Είναι έξω από τη ζωή μου αυτός, όχι. Εντελώς. Κρίμα. Κρίμα γιατί θα είχε ψωμί. Σουφάκι, Γκολμπέτ. Τι μας το όνομα δίνει σήμερα? Λοιπόν, πέρα του ότι έχουν πολλά πρωτοθλήματα στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε λίγο κάποια λόγια για τον μπάσκετ. Γιατί έχουμε προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Χθες η Ελλάδα κέρδισε την Σερβία με 70-63. Διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά. Και πάλι δίνοντας χαρά και στα στελέχη της Γκολμπέτ που σίγουρα υποστήριξαν την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Και πήρε το εισιτήριο για την Κίνα το 2019. Όχι σε όλους. Υπάρχουν αγώνες λοιπόν προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου σήμερα, αύριο και την Κυριακή, όπου η Ελλάδα την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία. Θα το αναφέρουμε αυτό. Επίσης, ένα μάτσα διάφορο, νομίζω ότι έχει περάσει ήδη η Ελλάδα. Έχουμε περάσει ήδη, αλλά υπάρχει και αυτό. Επίσης από εβδομάδα έχουμε αγώνες τέννις. Μαρία Σάκαρη στην Κορέα, Open. Open. Σάκαρη. Σε φτιάχνει τένις. Μου αρέσει πάρα πολύ το τένις. Όταν βλέπω τένις υψηλού επίπεδου. Αράζω στην τηλεόραση για πολλές ώρες. Υψηλού επίπεδου όλα τα αθλήματα είναι ωραία, φίλε. Γιατί το βόλεϊ υψηλού επίπεδου δεν είναι ωραίο. Το βόλεϊ δεν μου αρέσει που δεν έρχονται σε επαφή οι αντίπαλοι. Θα κανονίσεις, αυτό με τρελαίνει. Να πάει θα χαϊδεύω, αυτό με τρελαίνει, χωρίς. Δηλαδή, ωραίο είναι το ψηλό επίπεδο, ρε. Δηλαδή, όταν είπες πάω κολυμπιακός βόλεϊ, δεν τα βλέπεις. Τα βλέπα, αλλά λέω ΠΑΟΚ τα βλέπα, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ωραία. Και οπότε έχουμε και την νικήτρια στήλη που λες να κάνουμε, να δώσουμε τα προγνωστικά. Μετά το διάλειμμα. Μετά το νικήτρια στήλη, Super League, άμα κάνω λάθος, μπορεί να κρεμαστώ στην Αριστοτέλους. Ετοιμάστε λοιπόν την αγχώνη. Την αγχώνη, τα διαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του Σταύρου. Γιατί για να βρει άνθρωπος 8 μάτς ή 7. Δεν τους βλέπω, ρε. Δεν μπορείς, Σταύρο. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ουτοπικό αυτό που λες. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ναι, Γιώργο, αυτό έχεις καταφέρει, αν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένος. Έχεις κάνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Έχεις δημιουργήσει ένταση. Γλυκιά ένταση μεταξύ δύο πολύ καλών τραγουδιστριών της Θεσσαλονίκης. Έχεις δημιουργήσει. Όμως αυτό μπορεί να εξελιχθεί σαν ένα άλλο ΠΑΟΚ Άρης, σε άλλη μορφή. Βεβαίως. Να ανεβαίνει μία και η άλλη να θέλει να την φτάσει. Και συνέχεια. Ναι. Να εναλλάσσονται. Μα δημιουργούμε τον υγιή ανταγωνισμό. Μα έτσι πρέπει, άμυλα, να υπάρχει άμυλα, παντού. Άμυλα. Αν είναι δυνατόν. Σοφάκι, μας έλεγες για έναν νταλγκά σου. Και όχι μόνο δικό σου. Και δικό μου είναι βασικά. Αλλά τέλος πάντων... Για έναν έντονο προβληματισμό έντονο που διέγνωσες χθες στις Goalbet, στα γραφεία. Χθες λοιπόν, στη βόλτα που έκανα στην έκθεση και συγκεκριμένα από το περίπτερο της Goalbet. Γενικά, οι άνθρωποι της Goalbet υπάρχει ένας προβληματισμός μετά την τελευταία διαβούλευση που υπάρχει από το κράτος. Το οποίο κράτος τι ζητάει? Ζητάει το αστρονομικό ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια, ναι, από τις στοιχηματικές εταιρείες.
Αέρα λεφτά. Αέρα λεφτά, ναι. Έτσι, τους λείπανε. Ξύπνησε ένα το πρωί. Κάνανε μία μελέτη στην Ευρώπη και αντί να βρουν ένα λογικό νούμερο, από που είναι στην Ευρώπη όλες οι συστηματικές πληρώνουν από 20 μέχρι 80.000 το χρόνο και 2% από το γενικό τζίρο ή 1,5, ένα λογικότατο νούμερο, εδώ ζητάνε 5 εκατομμύρια. Πώς να μην υπάρχει προβληματισμός. Να αναφέρουμε ότι η Goldbet είναι μια υγιέστατη επιχείρηση, έτσι. Αξιόπιστη, νόμιμη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2009, συγκεκριμένοι να είμαστε. Τώρα το κράτος με αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει ακριβώς να καταφέρει. Μάλλον όχι οι επιχειρήσεις να είναι πλέον υγιέστατες. Αυτό προφανώς. Θα δούμε βέβαια αν θα ψηφιστεί κιόλας το νομοσχέδιο αυτό που θέλουν να περάσουν. Μα τους οδηγούν στις μίκρυση με αυτό. Ενώ γίνονται επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, έτσι, ξαφνικά πρέπει να κόψει από παντού. Δεν γίνεται έτσι. Και να έρθουν λιγότερα κονδύλια στα διαφημιστικά πακέτα τα οποία λαμβάνουμε εμείς. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούν. Οι υπεύθυνοι, αυτοί που κάνανε βόλτες στην Ευρώπη και είδανε. Κόβουν θέσεις εργασίας, κόβουν διαφημιστικά πρόμο που σημαίνει αυτομάτως ότι και τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζονται. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Είμαι εγώ, ρε φίλε, τρώω όλο το άγχος μιας επιχείρησης, εντάξει. Είμαι εκεί και λέω, έχω να πληρώσω πρώτο του μηνός 100 υπαλλήλους, έχω να πληρώσω τα ενίκια μου, πρέπει να είμαι τυπικός στους φόρους γιατί οι στοιχηματικές είναι ιδιαίτερες. Γιατί είναι ο εύκολος στόχος, γιατί στα μάτια της κοινής γνώμης πάντα είναι κάπως, εντάξει. Και λες εσύ που το έχεις, ρε φίλε, γιατί να σου δώσουν 5 εκατομμύρια. Δεν λέμε 5 ευρώ, δεν λέμε 5 ευρώ. Εγώ να σου πω και κάτι, 500, δεν είναι. Είναι δύσκολη η ελληνική κοινωνία και πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω όλοι, όλοι δίνουμε. Πόσα δίνουν στην Αγγλία, 80, 100, ναι, 200 για τις επίγειες. Ναι, μάξιμουμ, 200 ποτέ. Εγώ να δώσω 500. Ναι. Μα ωραία. Πρέπει να υπάρχει το πνεύμα της κοινής λογικής. Όχι λέμε ένα νούμερο. Όχι. Δεν τελειώνουν όλα στο λέμε ένα νούμερο. Εδώ λέμε ένα νούμερο απλά. Τέλος πάντων, το βαρύναμε λίγο στο κομμάτι αυτό, θα επανέλθουμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όχι, ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Θέλω την άποψή σου, αλλάζω θέμα από τώρα, για το Άρης Λεβαδιακός. Να πούμε και την άλλη ομάδα της φορής. Ναι, θα μου πει όμω την άποψή. Μα θα δώσει σημείο εγώ. Μου ξεκινάμε για να δώσει. Σημεία δεν θα δώσει. Το Άρης Λεβαδιακός είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Δίνεται ο Άσος σε καλή απόδοση. 1,56. Θέλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι. Είναι καλή η απόδοση. Δεν είναι. Μπορεί να βρω και πιο εύκολο 1,56. Στάβω ερώτηση συγκεκριμένη γιατί σε βλέπω τώρα πρώτη φορά δουλεύεις για τις τεθλασμένες. Θες να πας Κατερίνη και με πηγαίνεις μέσω Αιγινίου και από πίσω. Που υπάρχει το συνέστημα. Και θα ανέβαινε. Γιατί αγαπάω το Λεβαδιακό. Ναι. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Ξέρω ότι η μητέρα σου και η γιαγιά σου, ο προπάπου σου είχαν άρρηκτους δεσμούς. Με τη Λιβαδιά. Με τη Λιβαδιά. Ναι, είμαστε Αλβανίτες. Ναι. Οι περισσότεροι Αλβανίτες έχουν όχι τη μαμά μου, του μπαμπά μου. Πατέρα σου, βεβαίως. Ναι, η μαμά μου είναι πόντα. Ναι. Ωραία. Ωραία περίπτωση. Να το λέμε γιατί κουβεντιάζουμε. Ωραία περίπτωση. Ναι. Βεβαίως. Να ξέρετε ότι έχουμε και λίγο. Ναι. Ωραία, από εκεί. Ναι. Πόντιο και με ένα μάτι που λένε. Ναι, εκεί είναι γεμάτο Αλβανίτες. Εκεί υπάρχουν συγγενείς, υπάρχουν χιλιάδιο. Εντάξει, υπάρχει ο Κομπότης που τον αγαπάμε ό,τι και να γίνει. Οπότε αυτό το ματς δεν θα βάλει άσο. Κοίτα. Στοιχηματικά και αν δεν ήμουν ο Κόλκας, είναι άσος. Μάλιστα. Ωραία, να το πάμε ότι δεν είμαι ο Κόλκας και δίνω άσο. Όχι, όχι αυτά τα δύο. Είσαι ένας άνθρωπος. Αυτά τα καινούργια, τα κινεζογαλλικά, δεν θα τα κάνεις εδώ. Ωραία. Μπορείς να πεις δεν το ακουμπώ. Όχι. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ναι, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έχω δεσμευτεί, ρε φίλε. Ωραία, πάμε λοιπόν εκεί τη Βαστιλία. Άρης Λιβαδιά. Άσος. Άσος. Mm. Ωραία. Χ το δίνω εγώ. Χωρίς να έχω καμία σχέση με τη Λιβαδιά. Ναι. Χ. Ωραία. Οι δυο μας θα βάλουμε. Να σημειώνονται αυτά γιατί την τρίτη. Όχι, έχει... θα κοπεί το σημείο αυτό. Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Πηγαίνουμε τώρα στα αυριανά τα μάτς. Έτσι ξεκινήσαμε από το τέλος και πάμε κατευθείαν τώρα στην αρχή. Όφι ΠΑΟΚ. Διπλό και over. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί... Διπλό και αφού συμφωνώ. Α, διπλό και over. Συμφωνώ, τι να κάνω. Συμφωνώ απολύτως. Απόλλων Σμύρνης, Πας Γιάννηνα. Τα Πας Γιάννηνα ενισχυμένα με τον Κλάο, Στέφανο, Αθανασιάδη. Δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο. Δεν μας απασχολεί αν θα παίξει ο Στέφανος. Διπλό. Διπλό. Τι δίνει το διπλό. Το διπλό δίνει 3%. Ναι, διπλό. Μάλιστα. Είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης σε κακό φεγγάρι. Εγώ λέω θα είναι ένα ματς χωρίς αιστείες, οπότε δεν θα υπάρξει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, το γκολ 0-0. Χ οπότε. Ναι, χ δίνουμε έτσι. Μην βγει ένα-ένα και μου το χάσει και τότε. Ναι, αυτά τα. Χ οπότε. Εγώ λέω διπλό. Μπράβο. ΑΕΚ Πανιόνιος. ΑΕΚ Πανιόνιος. Έχει νίκη ΑΕΚ και αποβολή.
Όχι, Σταύρο, το είπαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, το όλο καθένα ξυπνάει και έχει μια ιδέα, έχει αυτό και έχει εκείνο. Δεν γίνεται έτσι. Έχει 40 διαφορετικέ επιλογέ. Συμβαίνει και στο άσο και αποβολή. Έχω κόκκινη σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό βάζει κόκκινη στο εκπανίο. Αν τι αναμέτρε συγκεκριμένε πέρασε μια βόλτα το Holiday Inn το περασμένο καλοκαίρι, είδε τον φίλο σου και του τεσσάρων. Κόκκινη λοιπόν η απάντηση. Πιστεύω ότι το πραγματικά προσφυγικό σωματείο του Πανιωνίου θα βιώσει ακραίε στιγμέ στο Ολυμπιακό στάδιο. Over 2,5 το δίνω εγώ αυτό. Εντάξει, πήγαινε εδώ στο χαμόγελο. Over 2,5. Over 2,5. Εγώ κρίνω τις αποφάσεις σου. Όχι, ρε φίλε, προσπαθώ να σε επηρεάσω όπως κάνεις και εσύ. Εμένα να ξέρεις, δουλειά μου είναι αυτή, γιατί είμαι εθνική ειρωνίας αναντικατάστατος, να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Λάρισα Παναθηναϊκός και θα μιλήσω εγώ πρώτος. Το δίνω άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Το Λάρισα Παναθηναϊκός. Με 2,88 τον άσο και 4,40 το άσο άσο. Είναι μια καλή επιλογή ο άσος. Γιατί η Λάρισα βαράει και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα soft, με πιτσιρικάδες. Ωραία. Λογικά θα λυγίσουν τα παιδιά. Με Κομίνη, ο οποίος στην έδρα μασάει σε άλλη έδρα της Τούμπας και αφήνει γενικά την κλωτσιά. Ωραία. Εγώ θα παίξω over 4,5 κάρτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στάβα, αυτό δεν είναι νικήτρια στήλη. Κοίταξε να δεις. Αυτά τα νικήτρια στήλη, με κόκκινη το 1 και over 4, θα παίξει σημείο. Δεν υπάρχουν κάρτες. Εγώ όταν λέω νικήτρια στήλη, ρε φίλε, σου λέω ένα σημείο από κάθε παιχνίδι. Δηλαδή πόσες κόκκινες λες εδώ θα γίνουν. Εδώ είπα over 4,5 κάρτες. Κάρτες, κίτρινες κόκκινες. Κίτρινες. Ένα 80 δίνει, ρε φίλε. Εντάξει. Θα το φτιάξουμε αυτό. Αυτό το φτιάξουμε πολύ με κάρτα δουλεύεις. Ναι. Λοιπόν, Ατρόμητος Λαμία. Ατρόμητος Λαμία. Άσος. Απλός. Απλός. 1,34. Μόνο. Γιατί θες να κάνουμε. Με τη Λαμία παίζει. Τι άκουσες, Μπαρτσελώνα. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, είναι το Super League, ναι. Αλλαγή προπονητή στη Λαμία, κάτσε. Και... Στάβο και χ, δεν είναι υποχρεωτικό να το παίξει άσο. Ναι, με προβληματίζει το 1-34, όμως δεν θα είναι στο 1-60 κάπου. Δικό μου λάθος. Ναι. Γιατί προφανώς εκεί είναι η τέτοια. Τι να παίξω σε αυτό τώρα. Νίκη Ατρομήτου με ένα γκολ διαφορά. Χάντικαπ. Χάντικαπ. Στο χάντικαπ να πάμε στα 3,5 φράγκα. Πολύ δυνατό. Άσο, άσο, εγώ απλά πράγματα. Ναι, εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Βέβαια. Απλά πράγματα. Εντάξει. Δεν θα τα παίξω εγώ αυτά ποτέ. Ναι. Όλη τη στήλη. Όχι, τώρα γίνεται κρίνουμε, εδώ πέρα λόγω εκπομπή. Σιγά να παίξω εγώ 9 μάτς. Ναι. Και δεν τα δίνω στους φίλους μου τα χρήματα οι οποίοι δεν είναι οικονομικά ασθενέστεροι. Λοιπόν, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Χι. Χι Ολυμπιακός με Τρίπολη. Ναι. Μην τον ακούτε, ό,τι σας λένε από εδώ και πέρα. Πώς λέγανε όταν μπήκαν οι Γερμανοί μέσα, θυμάστε. Αστέρας, σε λίγο ο σταθμός θα είναι γερμανικός. Μην τον ακούτε, μην τον ακούτε. Έχασε από μένα, έχασε από την ΑΕΚ όπως έχασε. Ναι, και θα πάει στον Ολυμπιακό να κάνει χ. Θα πάει στον Ολυμπιακό να παίξει το παιχνίδι. Παραδοσιακά. Εγώ λέω ότι η Τρίπολη. Στο Καραϊσκάκι και η Τρίπολη, σε πληροφορώ, έχει πολύ ωραίες σχέσεις με την ΑΕΚ Ένωση Original 21. Μπράβο. Ναι. Αυτή είναι η άποψή σου. Η δική μου η άποψη είναι. Ξεκινάει με μια ερώτηση αρχικά. Πρώτη δημοτικού πήγες, πήγες. Δεν πήγες κατευθείαν Δευτέρα. Όχι. Γιατί τους πολύ έξυπνους πηγαίνουν Δευτέρα, θυμάμαι. Όχι, όχι. Ναι, πήγες πρώτη. Ναι. Και εγώ λοιπόν πήγα πρώτη. Ναι. Θυμάσαι ένα αλφαβητάρι μεγάλο που ήταν που μετρούσαμε για να μάθουμε. Ναι, 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 ένα... ωραίο, ναι. Τέτοιο θα έχει η Τρίπολη. Θα χαθεί ο λογαριασμός. Over 4,5. Στο Τρίπολη Ολυμπιακό. Στο Ολυμπιακό Τρίπολη. Μην μπερδεύεσαι. Καραϊσκάκης. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι καλός. Μην εθελοτυφλούμε. Είναι πολύ καλός. Καλά, θα σου πω εγώ την Κυριακή το βράδυ. Περίμενε. Κλείσαμε. Κλείσαμε, τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχει δύο παιχνίδια Δευτέρα. Κάποιο Πανετολικό που παίζει. Είπαμε τον Άρη το τέτοιο. Πώς το λένε, τον Άρη τη Δευτέρα. Πανετολικό δεν φάγει Πανετολικό. Πανετολικό, Πανετολικό. Μα ακούει το μισό Αγρίνιο και όπο, τι έκανα τώρα αυτό, πώς έγινε αυτό. Ε? Πανετολικάρα. Πού είναι ο Πανετολικός, χάθηκε ο Πανετολικός. Ξάνθη Πανετολικός. Ξάνθη Πανετολικός. Τι μπορεί να συμβεί εδώ για να μην πεθάνουμε. Χίλια συγγνώμη από το Αγρίνιο, από το φίλο μου τον Βασίλη, τον Τράκη και όλη την εκλεκτή ομίγερη. Τον τεράστιο γυμναστή Μποβοτζίκα. Για πάμε. Φίλο. Ναι. Ξάνθη Πανετολικό λοιπόν. Εδώ δεν μπορεί το συνέστημα. Εγώ εδώ θα δουλέψω συνέστημα. Πέντε νεκροί από Ανία στο παιχνίδι πάνω. Στην Κερκίδα. Ναι, πέντε νεκροί σίγουρα. Κολλήρια πολλά φαρμακοποιοί θα δουλέψουν. Θα δουλέψουν και χοντρική μπορείτε να τα πάρετε, να ξέρετε. Εδώ λοιπόν, επειδή Ξάνθη δεν τη βρίσκει στα πρώτα παιχνίδια. Ο Πανετολικός ταξίδι δύσκολο, φίλε. Ιόνια, οδός, πιάνεις, Εγνατία μετά. Δηλαδή, όλο ξεκινάς, δικό σου το κάνει.
Όλο πώς θα το κάνει, έχει αεροδρόμιο, αγρίνιο. Είναι δύσκολο είναι αυτό. Θα πάμε, θα ποντάρουμε στο Χ ημίχρονο που δεν θα γίνουν μια μισή φάση. Χ ημίχρονο, πολύ καλό. Εντάξει. Πάρα πολύ καλό είναι το Χ ημίχρονο. Και τελειώνει το παραμυθάκι. Δύο φράγκα Χ ημίχρονο. 1,80. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Εκεί είσαι. Μια χαρά είναι αυτό. Μετά θα βάλει γκολ Ξάνθη. Στο λέω από τώρα. Γιατί? Γιατί μετά το 60-65 θα βγει το ταξιδάκι. Και έχετε στο μυαλό σου στο live. Αυτά που λέμε εμείς είναι προτάσεις μεταξύ δύο ανθρώπων που ψιλοξέρουν. Ναι. Εγώ σου λέω τώρα πώς το βλέπω. Δηλαδή έχουν κάνει 5,5 ώρες ταξίδι. Τι μόνο 5,5 ώρες, τι πετάνε. Όχι ρε φίλε, η Ιόνια οδός είναι εντάξει. Άκου να δεις. Σαν Αγρίνιο είναι. Ρε εσύ, για να βγουν από το Αγρίνιο στην Εγνατία 2 ώρες. Και μετά πετάνε. Και μετά είναι 250. Συν 220, 470. Με πούλμαν έβγονται. 7 ώρες. Με πούλμαν έβγονται. 7 ώρες ταξίδι. Με πούλμαν, γιατί μέσα στο μυαλό σου εσύ νόμιζες ότι παίρνουν τα μάτια τους ακούς και συναγωνίζονται. Σαν εκείνους εκεί πώς, που πέθανε και το παιδί, το κόβησα, πώς το λέγαμε, τα αυτοκίνητα που τρέχανε, το καλό, το ξένο, το έργο, η σειρά. Σε όλα το Fast and Furious. Ναι, αυτά. Αυτό είναι εξισοήμινο του Κάγκουρα. Δεν υπάρχει Κάγκουρα που δεν έχει δει και τα 7. Γιατί 7 είναι ταινίες. Θέλω να επανέλθω και να μνημονεύσω για Όφι Πάοκ τον Κώστα τον Φαρατζέσκο, ο οποίος μας εκτέλεσε πολλές φορές με τη φανέλα του Όφι. Και δεν καθίσαμε να τον αγοράσουμε. Και στο τέλος λέμε τι πιο εύκολο φεύγεται εδώ σε εμάς. Ναι. Ένα παιδί το οποίο κόσμησε τον Πάοκ. Ναι. Υπήρχε η γνωστή Φαρατζεσκομάνια. Έπεφταν όλοι για να βάλει φάουλ ο Φραντζέσκο. Ναι, ήταν η εποχή που θυμάσαι παρακαλούσαμε να κερδίσουμε φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή παρά πέναλτι. Πολύ πιο δύσκολο το πέναλτι. Και μία φορά καθόμουν δίπλα σε έναν και κερδίζουμε ένα φάουλ που ο άνθρωπο ήταν υπεραστικό από την Τούμπα. Αλλά γνωριστήκαμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια. Και κερδίζουμε ένα φάουλ και είμαστε 25. Του λέω γκολ είναι αυτό. Ναι. Στέλνει την μπάλα στα τείχη ο Φραντζέσκο και τι μου λέει. Τι λέει. Το ήξερε με λέει, το έχει ξαναδεί. Το λέω σε τρελό. Ζωντανό είμαστε. Χαζός κανονικός. Δηλαδή σε 18.020 πόσο έχει η Τούμπα, βρήκα εγώ το χαζό δίπλα μου. Που σε live match τον είπα είναι μέσα το. Και με λέει το ήξερες. Τι να πω, ναι, λέω το ήξερε, εντάξει. Και απομακρύνθηκα έντεχνα από κοντά του. Κάτσε ρε φίλε, δείξε μου το βλέμμα σου όταν κατάλαβες τι σου είπε. Γιατί αποκρίνεται το πιάσεις με τη μία. Σταύρο, δεν μπορεί να το πέφτω πράγμα. Σταύρο, το κοίταξα με μια ιδέα, ένα κράμα ιδέας και ηλικιότητας μου και λέω πρέπει να φύγω γρήγορα από αυτούς. Γιατί ξέρεις ότι οι χαμηλότερου ελληνικούς πνευματικής ευμάρειας να τους κόβεις με δρεπάνι πολλαπλασιάζονται. Είναι λευναία ύδρα. Λευναία ύδρα και μεταδοτικότητα φοβερή. Μακριά από αυτούς από τη ζωή σου. Όχι, όχι, όχι. Εγώ να σου πω κάτι. Έλκομαι από ανθρώπους οι οποίοι είναι καλύτεροι από μένα σε όλα τους. Είναι ένα από τα γοητευτικότερα θέματα της ανθρώπινης σχέσης. Να μαθαίνεις από ανθρώπους. Όχι να πηγαίνεις πίσω, να ισοπεδώνεις. Κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Και τρέχοντας, φίλε, το ήξερες το ζωντανό το μάτς. Που το βλέπαμε μαζί. Άσε, τέτοια έχω ζήσει πολλά. Πίστευε ότι εσύ το είδες κάπου σε μια τηλεόραση πιο μπροστά. Και είχε καθυστέρηση η πραγματική πραγματικότητα. Το live πραγματικότητα. Ναι, έχω ζήσει πολλά τέτοια. Ναι, άστα. Καλό ρε φίλε, πολύ ωραίο. Πραγματικά. Αυτούς όμως φίλε, καμιά φορά τους μαζεύεις. Κάνεις ένα σεμινάριο. Ναι. Να είσαι προετοιμασμένος. Δοκίμιο ώρες, περί ηλιθίων. Ναι. Υπάρχει μια ταινία, ο Δείπνος ηλιθίων. Ναι. Εκπληκτική. Ναι. Εντάξει, αλλά στο τέλος τον λυπάσαι τον ηλιθίο γιατί του κάνουν πολλά. Όχι, δεν θέλω, δεν είμαστε δεν είναι, ναι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Ναι, την κάνεις λίγο και τελειώνει η ιστορία. Σοφάκι, τι θα κάνεις στη γιορτή σου? Τι θα κάνω στη γιορτή μου? Ναι. Θα έρθω εδώ, θα κάνουμε εκπομπή. Δευτέρα πέφτει. Δευτέρα πέφτει. Ζήτησε Πάολα τραπέζι, θα κινηθώ αυτό αναλόγως. Αυτό είναι για τα γενέθλια, τέλη του μηνός που έχω. Θα τα κάνεις σετάκι φούστα μπλούζα. Ζυγόσημα, ναι. Γιατί είμαι σταυρώνης. Θα την απολαύσει την Πάολα που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα στην πύλη μαζί με Παπαδόπουλο. Τι Παπαδόπουλο? Παπαδόπουλο. Όχι εγώ, όχι. Το τραγουδιστή ήταν Παπαδόπουλο, το ξέρεις. Φυσικά, φυσικά. Τι λέει αυτός, τι τραγουδάει? Ιταλικά. Τι τραγουδάει μου στάπη. Καλός είναι ο Παπαδόπουλος, μια χαρά είναι. Βάλε ένα τραγούδι του Παπαδόπουλου, να υπάρχει. Τι να απαντήσει ο Παπαδόπουλος, θα του βγουν 50.000 ευρώ. Όχι, ο τραγουδιστής, ο Γιώργος. Γιώργος, και έχει σπάνιο όνομα το Παπαδόπουλο. Έχει δύσκολο. Βάλε Γιώργος Παπαδόπουλος και μην βάλεις κανένα τέτοιο. Της χούντας, κανένα απόσπασμα. Μην φύγει κανένα τιμόνι έτσι. Τον υστέρι όταν το χρησιμοποιούμε.
Ρε τι ζούμε, ρε. Και μετά θα πας Πάολα γενέθλια. Γενέθλια, ναι, Πάολα, εντάξει. Δεν πρέπει και εγώ να το γιορτάσω κάπως. Πήγα, πότε πήγα στην Πάολα. Τότε που γιορτάσαμε το κύπελο. Δεν πρέπει να άκουσα ένα δευτερόλεπτο. Άντε, γιατί, ρε. Γιατί ήμουν κάγκελο, τι γιατί. Α, καγκελάτος. Ναι. Κατά το καγκελάριος. Μάλιστα. Σήμερα πού θα διασκεδάσεις, Σταύρο, δεν μας είπες. Φίλε, δεν μπορώ να διασκεδάσω γιατί το απόγευμα έχω και με τον Γιαννούλη. Έχεις κομπούλα. Ναι. Και φεύγεις πάλι για Κρήτη, φαντάζομαι. Χαράματα. Χα, ναι. Ωραία. Φεύγω για να πάω να πιάσω μια θέση στην παραλία. Γιατί ναι. Υπάρχει ζήτηση ακόμα στις ξεπλώστες εκεί. Είναι μια αγορά η οποία δεν είναι. 8 μήνες καλοκαίρι έχουν. Ναι, αυτό ναι, το συζητάμε. Τεράστια τουριστική σεζόν. Ναι, είναι αυτοί που πραγματικά δεν θα έχουν ποτέ πρόβλημα στον τουρισμό. Και αν φτιάξουν τα αεροδρόμια τους, θα οικονομήσουν επί 5, αλλά επειδή είναι βόδια. Εντάξει. Μ' αρέσει που τόσο λεπτά που χειρίζεσαι τη γλώσσα. Ναι. Τόσο φίλε, γλυκά. Δεν μπορείς να έχεις το μορφότερο νησί του πλανήτη, γιατί η Κρήτη είναι αυτό το πράγμα. Και οι τοπικοί σου άρχοντες αυτά βόδια. Γιατί περί βοδιών πρόκειται. Σετάκι τα βόδια λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Να μην έχουν φροντίσει να έχεις 3 αεροδρόμια υψηλών προδιαγραφών. 3. Ένα στα Χανιά που προσγειώνεσαι και κάνει πατηλίκια για να προλάβει το διάδρομο. Δηλαδή οδηγάει, διαλέγουν τον πιότι πιλότο. Για, ναι, ναι, για να το κάνει με τη Σέμπρικ. Να το κάνει μια χράκ. Αυτό και στην Κέρκυρα γίνεται. Βλέπω κάτι άνετος δίπλα με το προσγειωνόμαστε στην Κέρκυρα. Δεν ξέρουν. Εγώ πιάνω, κάνω ράνο, κρατιέμαι πίσω με το προσγειώνεται. Τις αντιστάσεις όπως ναι, το βλέπεις. Και φεύγουν κάτι θύσεις. Φωτοβολίδα. Ναι, αχ πως το προσγείωσε και τι να κάνει μωρί. Να το κάνει υποβρύχιο. Εκεί που να φύγει. Αφού τελειώνει, ναι. Εντάξει, ναι. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Το έχουν κάνει σε ένα σημείο που λέει αγόρι μου έχει άπνοια όλος ο πλανήτης. Εκεί φυσάει. Άντε. Ναι, όταν προσγειωνόμαστε στο Ηράκλειο. Πανέμορφα Χανιά. Δεν υπάρχουν φίλοι, τα Χανιά είναι τέλεια. Και εκεί ακούνε πολλοί, να ξέρεις. Φίλοι μας. Βέβαια. Ναι. Και αρκετοί παοξίδες, να ξέρεις την Κρήτη. Το γνωρίζουν. Ναι, το ξέρω, εγώ πάω τους βρίσκω. Έτσι. Και στα βουνά, λέγω, έχουμε αρκετούς. Στα ζώα. Ναι, αλλά δεν πάω στα βουνά. Όχι, δεν είναι ανάγκη να πας τόσο ψηλά. Ναι, ναι, ναι. Μείνε χαμηλά. Αυτό, αυτό. Σοφάκι, τα φιλιά μας στην Κολμπέτ. Θα τα δώσουμε. Να πούμε ότι τελευταίες 3 μέρες της έκθεσης σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Περάστε και μια βόρτα λοιπόν από το περίπτερο. Σάββατο Κυριακή από τις 10 το πρωί. Μέχρι και τις 10 το βράδυ, μάλιστα. Σήμερα μόνο είναι από τις 4. Μαραθώνιος οπότε. Από τις 4 μέχρι τις 10, ναι. Μαραθώνιος αυτές τις 3 τελευταίες μέρες. Σήμερα πολλά πρωταθλήματα. Έχουμε και μπάσκετ, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι. Έχουμε και NBA. Σαββατοκύριακο γεμάτο, δράση, τα πάντα. Αγώνες μετά από εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο βγήκε μέσα στους 100 στην 6η θέση καλύτερος παίκτης του NBA, έτσι. Άρα, το Γιάννη. Αυτουνού η ζωή, τέτοια θεαματική αλλαγή. Αυτό είναι για έργο, για έργα, όχι για έργο. Φίλε, έτσι. Κανονικά μαύρο CD και μετά να, μην έχει, να έχει 50 άτομα να μετράνε τα λεφτά του. Πρόσεξε με λίγο, δες την αλλαγή του κορμιού του, είναι αυτό που προβληματίζει τα τελευταία χρόνια. Φίλε, στο NBA, επειδή είναι πλέον show, δεν υπολογίζουν τίποτα. Θα σε φτιάξουν όπως ακριβώς ναι. Θέλουν. Αυτό όμως έχει επιπτώσεις μακροπρόθεσμα. Να ξέρεις. Δεν είναι φυσιολογική αυτή η αλλαγή. Προχθές είχε ένα νούμερο, φίλε μου, πόσα χρήματα παίρνει ο LeBron James το δευτερόλεπτο από τους Lakers. Είναι μηνιάτικο. Ένα μηνιάτικο, 600 ευρώ, 700 ευρώ. Κάπου εκεί πέρα, δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο. Να κάνεις ένα πολλαπλασιασμό, ασύλληπτο. Και... τώρα ήδη έβαλε 2.000 ευρώ, ναι. Να το πιάσεις μέχρι τώρα. Και να κάνουμε και μία πρόταση, επειδή ο LeBron James αντιμετωπίζει κάποια οικονομικά προβλήματα, όσοι θέλουν εδώ έξω από το σταθμό, μπορούν να φεύγουν παπούτσια μεταχειρισμένα, παντελονάκια, κάτι να στείλουμε, να βοηθήσουμε το παιδί. Να βοηθηθεί ο LeBron, λοιπόν. Κίνημα υπέρ LeBron θα κάνουμε. Ναι, κίνημα. Και... το kill. Ναι. Το kill. Έτσι το λέμε. Από το kill, θυμάστε τι αργά αυτό το kill. Δεν... πω, πω, πω. Τέλειο. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε την Goldbet που στηρίζει. Ευχαριστούμε από καρδιά στην Goldbet. Ναι. Θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα φυσικά. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Ελπίζουμε με τα σωστά αποτελέσματα. Το ένα είναι το κεντρικό αποτέλεσμα. Το ένα είναι το κεντρικό, το Όφι Πάουκ. Αγαπάμε τον Όφι. Το στηρίζουμε. Το θέλουμε στη Super League. Θα παίξει δυνατά. Ξέρει αυτό που κάνουμε για να κλείσουμε. Δικιά σας ομάδα πάντα το κλειδώνει. Όχι, τι είναι αυτά, αυτά είναι αηδίες. Θα είναι τα λαμόγια τα αυτά είναι αηδίες, μακριά. Win-win, ό,τι και να γίνει. Κερδίζω, έλα ρε το φιλικό. Άστε. Δεν κερδίζω, καλά ρε το δικό σας παιχνίδι. Δεν κερδίζω, καλά, αν έλεγες το διάλογο.
Αν χαρά είναι όφη, φανέλα έχει για την ιστορία του θα παίξει. Αν θυμάσαι ένα μάτσο πάω βγήκε στην Ευρώπη γιατί το Παναθηναϊκό έκανε όφη, χει μέσα στον Παναθηναϊκό. Το κουτσουπιά. Μπράβο. Μπράβο στα κουτσουπιά. Σήμερα μηδέν ερώτηση έκανα, κουιζάκι απέφυγε. Ο κουτσουπιά ο οποίο έχει εκπληκτικό μαγαζί με ρούχα στο κέντρο του Ηρακλείου. Άντε, ένα μαθητή. Όπω πολύ μπροστά, μπράβο. Πες μου μια ομάδα ακόμα εκτό από την Νάπολη και την Μπαρσελόνα που έπαιξε ο Μαραντόνα στην Ευρώπη. Σεβιλή. Μπράβο, Εσταυνάκη, μπράβο.